Βρήκαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα τον συγκρίνουμε με έναν δρόμο που ήδη έχει φτιαχτεί σε επίπεδο χώρας για να δείτε πάνω κάτω σε πραγματικές συνθήκες πώς θα είναι ο κριτικός αυτοκινητόδρομος όταν ολοκληρωθεί. Όμως μέσα από την εξαιρετική δουλειά του τμήματος γραφικών, στις οθόνες θα δούμε την σημερινή χάραξη, τον σημερινό βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και πώς είναι η νέα χάραξη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Βλέπουμε το χάρτη της Κρήτης και βλέπουμε πώς διαμορφώνεται ο δρόμος που όλοι γνωρίζουμε. Αναπεριφερειακή ενότητα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τώρα, οι συνάδελφοι από τα γραφικά επιχείρησαν με βάση αυτό το δεδομένο να δούμε πώς θα γίνει η νέα χάραξη και βλέπουμε ακριβώς εδώ η μαύρη και η άσπρη γραμμή, για να το δείξουμε πιο καθαρά, είναι η νέα χάραξη. Φαίνεται λοιπόν ότι σε κάποια σημεία απαιτείται περισσότερη, θα το πω έτσι πρακτικά, δουλειά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις περιφερειακές ενότητες του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, στα σύνορα Ρεθύμνου και Ηρακλείου, απαιτείται ένα μεγάλο, να τρέξει ένα μεγάλο κομβικό κομμάτι αυτού του έργου. Την ίδια ώρα, στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, στο ύψος πάνω από τον όρμο της Σούδας, επίσης πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, όπως μια πολύ μεγάλη παρέμβαση πρέπει να γίνει και στο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο προς τη Σιτία. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε έναν νέο αυτοκινητόδρομο με βάση το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό στα Χανιά και θα ήθελα τους συναδέλφους από τα γραφικά να ξαναδείξουν από την αρχή τον πίνακα για να καταλάβουν. Να κρατήσουμε λίγο αυτόν τον χάρτη. Βλέπουμε ότι η γραμμή μαύρη-άσπρη είναι ο καινούριος δρόμος που ξεκινάει από την Κίσαμο και καταλήγει στην Σιτία. Βλέπετε λοιπόν εδώ, είναι το κομμάτι από το ύψος του Φόδελε, από τις Σίσες μάλλον μέχρι και τα Λινοπεράματα. Εδώ είναι ένα κομμάτι του έργου που απαιτεί πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, κυλαδογέφυρες, τούνελ, αλλά και παράπλευρα έργα. Το άλλο κομμάτι είναι εδώ, στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, το κομμάτι που βρίσκεται περιμετρικά του όρμου της Σούδας και να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου και βλέπουμε ότι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τη Σιτία απαιτούνται κάποιες παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια νέα χάραξη που σε κάποια σημεία όμως συναντάει και τον υφιστάμενο δρόμο, τον σημερινό ΒΟΑΚ. Έτσι θα είναι ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης και πραγματικά βλέπουμε ότι έχουμε παρεμβάσεις που είναι παρεμβάσεις ριζικές με την ευχή ότι πραγματικά θα γίνουν και πολύ γρήγορα αυτό το έργο θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί, θα το πω έτσι λαϊκά, άμα λέει καΐσα το χυλό, φυσάσει και το γιαούρτι και στο Κρήτη έχουμε δει πολλές φορές ανακοινώσεις, σας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει. Γιατί το δικαιούται η Κρήτη όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Βλέπετε εδώ και πιο αναλυτικά, με τη βοήθεια των συναδέλφων εικονοληπτών, πώς διαμορφώνεται η νέα χάραξη στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, δηλαδή στο νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο. Βλέπουμε εδώ ακριβώς το σημείο που σας λέω ότι χρειάζεται μια ουσιαστική παρέμβαση και κυρίως αυτή η παρέμβαση είναι στα σύνορα των περιφερειακών ενωτήτων Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Για αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά, από τις Σίσες ουσιαστικά πρέπει να τερπιθούν βουνά, να υπάρξουν κυλαδογέφυρες και αυτός ο δρόμος να βγαίνει στο ύψος των Λινοπεραμάτων για να συνεχίσει. Επίσης, μια παρόμοια παρέμβαση πρέπει να γίνει στο ύψος της περιφερειακής ενότητας του Ρεθύμνου, πολύ κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου, στα λεγόμενα δυτικά προάστια, όπως παρόμοια παρέμβαση πρέπει να γίνει και στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Θα επανέλθω σε πολύ λίγο στις οθόνες εκπομπής. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Λιονίνη και κύριε Συριγωνάκη και κύριε Γουλιδάκη, να δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Καλογερή για να προλάβει να δώσει το δικό του σχόλιο. Κύριε Καλογερή, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων δεν υπάρχουν έτσι αυτές οι ενστάσεις που έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου σε κάποια σημεία, όπως και στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου στο ύψος της Χερσονήσου. Ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τη νέα χάραξη για την περιφερειακή ενότητα των Χανίων? Έχει περάσει αρκετός καιρός από τις ανακοινώσεις και σίγουρα έχει αποτυπωθεί αυτό στην κοινή γνώμη. Ναι, στο κομμάτι του Δήμου Χανίων, όπως επίσης και στο κομμάτι της προαίρεσης που αφορά τους Δήμους Πλατανιά και Κισάμου,
θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη χάραξη που είχαν μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και κάποιες αντιδράσεις στο κομμάτι του Δήμου από Κορώνο, δηλαδή από τον Κυλιάρη ποταμό που βγαίνει εκεί μια σύραγγα. Στο ύψος των Καλυβών, ας πούμε. Από το Καλάμι, ναι. Μέχρι τα όρια με την περιοχή Γενναιότητα Ρεθύμνου. Εκεί κατά τόπους υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, έχουν διατυπωθεί από διάφορες ομάδες κατοίκων. Ο Δήμος έχει στείλει επάνω τις προτάσεις του και τις αντιπροτάσεις του για κάποια κομμάτια από αυτά. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να τονίσω ότι το έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Περνάει από μια περιοχή, τη Βόρεια Κρήτη, από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, από όλες τις απόψεις. Τουριστικά, οικιστικά, οικονομικά, γεωργικά. Τέλος πάντων, είναι μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη περιοχή. Έχει περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και μνημεία. Έχει δύσκολο, πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Επομένως, το στοίχημα για να περάσει ο ΒΟΑΚ είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εν τη γενέση του. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατασκευή αυτού του δρόμου, όταν θα γίνει, θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίζει τον ελεύθερο υφιστάμενο δρόμο, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο να επικοινωνούμε στην Κρήτη. Είναι υφιστάμενος ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή. Επομένως, στα σημεία που είναι κοντά σε αυτόν, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχή ροή τη κίνηση αυτοκινήτων. Άρα, επομένως, είναι πάρα πολύ ουσιαστικά συνδετήρια έργα του παλιού με τον καινούριο δρόμο. Ακριβώς. Και όσο περνάνε τα χρόνια, φαίνεται η καθυστέρηση όλων των προηγούμενων χρόνων. Σας ακούμε, κύριε Καλογέρη. Σας ακούμε, μια χαρά. Α, με ακούτε. Λοιπόν, όλη αυτή η καθυστέρηση λοιπόν το φέρνει το έργο, θα έλεγα, σε οριακή μορφή. Δηλαδή, το σημαντικότερο έργο για την ανάπτυξη της Κρήτης είναι σε ένα οριακό σημείο. Δηλαδή, δεν έχουν περιθώρια να το αναβάλουμε, να το πάμε πιο πίσω, να το ξανασκεπτούμε. Έτσι ακριβώς. Επομένως, όσοι μπλεκόμαστε αυτή την ιστορία, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν προτείνουμε αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ένα έργο το οποίο με τις προδιαγραφές του άξονα αυτού κατηγορίας Α1 δεν μπορεί να κάνει μια τοπική παρέμβαση τόσο εύκολα για κάποιον ιδιώτη, για κάποιο χωριό ή για μια ομάδα, ας πούμε, μια περιοχή ολόκληρη, διότι η παρέμβαση θα πάει κάποια χιλιόμετρα πριν και μετά. Είναι τέτοιες δηλαδή οι προδιαγραφές του δρόμου που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό θα ήθελα και το λέω σε όλους, να στηρίξουμε τον δρόμο και ό,τι προτείνουμε να είναι ελεγμένο, δηλαδή να είναι υλοποιήσιμο. Να το θέτουμε προς εξέταση ή προς διαρρεύνηση, αν θέλετε, από το αρμόδιο Υπουργείο, να το εξετάσει, αλλά να είναι και υλοποιήσιμο ταυτόχρονα. Δηλαδή να το έχουμε δει πραγματικά επί χάρη. Μιας και ξεκινήσαμε από τα δυτικά, από τα Χανιά, να πάμε ερχόμενοι προς το Ηράκλειο και να σταματήσουμε στην Περιφερειακή Ένωτα του Ρεθύμνου. Κυρία Λιονή, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτές και ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο Ρεθυμιώτης Βουλευτής, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, σε κατοίκους εκεί στις δυτικές περιοχές της πόλης του Ρεθύμνου. Θα ήθελα να σταματήσουμε σε αυτό για να κλείσουμε με το κομμάτι των ενστάσεων και να πάμε ουσιαστικά στο τι προσφέρει αυτό το έργο για την Κρήτη. Ποια είναι η εικόνα αυτών των ενστάσεων σήμερα? Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς να πούμε και εμείς ότι ειδικότερα για το Ρέθυμνο, γενικά για την Κρήτη, αλλά ειδικότερα για το Ρέθυμνο είναι έργο πνοής. Είναι το υπαριθμόν ένα αναπτυξιακό έργο που περιμένουμε όλοι. Είναι μια περιφερειακή ενότητα που δεν έχει λιμάνι και αεροδρόμιο. Άρα λιμάνι και αεροδρόμιο συγχρόνως θα είναι ο νέος βόρειος οδικός άξονας για μας. Λοιπόν, υπάρχουν ενστάσεις τόσο δυτικά, δηλαδή από τον Αποκόρονα, όπως είπε και ο κύριος Καλογερής, ο Νίκος, ξεκινάνε, μέχρι και την Επισκοπή του Δήμου Ρεθύμνου, αλλά υπάρχουν ενστάσεις και ανατολικότερα, εκεί προς Σφακά και Άδελε Πηγή, διότι η νέα χάραξη περνάει μέσα από πραγματικά ανεπτυγμένες περιοχές, τουριστική ζώνη, χτισμένες περιοχές με μεγάλα ξενοδοχεία και κατοικίες κτλ. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι με αξία γης πάρα πολύ μεγάλη, οικοπαιδική αξία και όχι αγρών. Επομένως αυτό δημιουργεί αντιδράσεις στους κατοίκους, οι οποίοι βεβαίως και θέλουν το... Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Ρέθυμνο που να λέει ότι εγώ δεν θέλω δρόμο, αλλά
προτείνουν κάποιες άλλες λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα μπορούσε να πάει πίσω το έργο, αν αυτό... δεν τρέξει άμεσα και αποκατασταθούν οι απορίες αυτών των ανθρώπων. Έγινε μία μεγάλη συζήτηση, την προκάλεσε το ΤΕ Δυτικής Κρήτης, το τμήμα, το περιφερειακό τμήμα του Ρεθύμνου, κύριε Δασκαλάκη, και μάλιστα στην αίθουσα της, του ΤΕΟΣ Νομαρχιακού Συμβουλίου, δηλαδή στην περιφερειακή μας ενότητα. Εκεί είχαν εκκληθεί ο τεχνικός κόσμος, είχαν εκκληθεί δύο δήμοι από τους οποίους περνάει ο δρόμος, δηλαδή ο Δήμος Ρεθύμνου με τον Δήμαρχό του και ο Δήμος Μυλοποτάμου, βεβαίως η Αντιπεριφέρεια και ο ΕΜΔΙΔΑΣ, όλοι οι θεσμικοί φορείς που έχουν να κάνουν με τον δρόμο. Έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση σε συγκεκριμένα σημεία. Εκείνο το οποίο έχει διαφανεί είναι ότι χάραξη, άλλη χάραξη, νέα χάραξη, μετατόπιση δηλαδή σημαντική, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι, μπορεί να γίνουν σημειακές παρεμβάσεις, έτσι ώστε όπου υπάρχει ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί, αυτό άφησε το Υπουργείο ανοιχτό, το, γιατί ήταν παρόν και ο Υφυπουργός, ο κύριος Κεφαλογιάννης και η διευθύντρια, η αρμόδια διευθύντρια του Υπουργείου, η κυρία Καλοφολιά, η οποία, και ο κύριος Αγαπάκης, οι οποίοι δώσαν απαντήσεις. Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, βρεθήκαμε και εγώ και ο Δήμος, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου στα γραφεία του ΤΕ, όπου ήρθαν και κάτοικοι, αντιπροσωπείες δηλαδή των κατοίκων, και ενημερώθηκαν επί τούτου. Όταν θα αρχίσει λοιπόν η διαβούλευση η επίσημη, θα αναρτηθεί ο χάρτης και θα αρχίσει η επίσημη διαβούλευση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στα Δημοτικά Συμβούλια. Εκεί μάλιστα, πραγματικά θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις οι οποίες να μπορούν να γίνουν αποδεκτές, να μην έχουμε δηλαδή μεγάλη αλλαγή στον άξονα του δρόμου. Όπου μπορούμε να κάνουμε αλλαγές και είναι προς το καλύτερο, πραγματικά τις κάνουμε. Πάντως, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτης, ο κύριος Καραμαλής, όταν είχε φιλοξενηθεί πριν από λίγο καιρό, μία-δύο μέρες μετά τις ανακοινώσεις, είπε ότι δεν θα επηρεαστούν ούτε περιουσίες, αλλά ούτε και θα αλλάξει η ακτινογραφία της περιοχής. Μάλιστα, ήταν ξεκάθαρος στα ερωτήματα που έθεσε η συνάδελφος η Κατερίνα η Σαλαπάτα. Κύριε Συρηγονάκη, έρχομαι σε εσάς. Υπάρχουν κάποιες μικροενστάσεις όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν φέτος στη Χερσόνησο. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι εκεί πρέπει να υπάρξει μια προσεκτική χάραξη που ουσιαστικά να θωρακίζει τον πιο τουριστικό Δήμο της Κρήτης, το Δήμο της Χερσονήσου. Κύριε Δασκαλάκη, η κατασκευή αυτού του οραματικού έργου του βόρειου οδικού άξονα που από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία που συζητάμε, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Είναι διακαής πόθος όλων των κριτικών, των επισκεπτών, όλων των φορέων, παραγωγικών φορέων, τουριστικών φορέων. Και επιτέλους πρέπει να μπει σε μια τροχιά υλοποίησης. Σίγουρα αυτό που προείπατε υφίσταται. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπως και σε κάποια σημεία νότια της πόλεως του Ηρακλείου. Όμως θέλω να πιστεύω όταν τεθεί σε διαβούλευση κάποιες από αυτές τις ενστάσεις μέσα από τη συζήτηση κάποια προβλήματα θα λυθούν. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και να μείνουμε είναι δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Δεν πρέπει να μένουμε στη λέξη και να χάνουμε το νόημα του κειμένου. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όλους μας είναι αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη να μπει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Κύριε Γουλιδάκη, στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου υπήρχε πάντοτε η αγωνία διαχρονικά και από την προηγούμενη κυβέρνηση και γενικότερα από όλες τις εξαγγελίες όσον αφορά τον ΒΟΑΚ για το αν θα φτάνει αυτός ο δρόμος μέχρι την Σιτία. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε εδώ, γιατί στο Λασίθι δεν υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά το έργο. Μακάρι να περνούσε από όλες τις πόλεις. Θα πρέπει να σας πω για την ενημέρωση την κυριέστερη ότι πραγματικά μετά την παρουσίαση όλης της χάραξης αλλά και της δυνατότητας χρηματοδότησης του πραγματικά πολύπλοκου, δεδαλώδους και πολυσύνθετου και γεωγραφικά δύσμορφου και δύσκολου στην κατασκευή έργου είχαμε εντοπίσει ότι δυστυχώς για όσα ακούνε ίσως για πρώτη φορά δεν υπάρχει η αίσθηση και στον νομό Λασιθίου στο σύνολό του τουλάχιστον ότι είχε γίνει η ίδια πρόβλεψη όσον αφορά και τις χρηματοδοτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης πέρα από τα κομμάτια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Το βίντεο που σωστά προβάλατε στην έναρξη της εκπομπής σας σταματάει ξαφνικά η περιγραφή μετά τον Άγιο Νικόλαο. Βεβαίως γίνεται αναφορά
για την κατασκευή του δρόμου μέχρι τη Σιτία. Γίνομαι πιο πρακτικός, χρήσιμος και τάχιστος όσον αφορά την περιεκτικότητα μιας πρώτης τοποθέτησης. Για τον νομό Λασιθίου προφανώς υπάρχει ικανοποίηση μερική. Γιατί ικανοποιείται ένας δήμος από τους τέσσερις δήμους του νομού Λασιθίου, εκείνος του Αγίου Νικολάου. Προφανώς χαιρόμαστε γι' αυτό. Και προφανώς, όπως και οι εκλεκτοί συνάδελφοί μου προηγουμένως, όλο αυτό το έργο το αναμέναμε δεκαετίας και βεβαίως το καλωσορίζουμε στην Κρήτη. Όμως είμαι από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, όχι μόνο υποχρεωμένος, αλλά και επιπλέον επιφορτισμένος για να ενημερώσω σαν τον κόσμο. Σήμερα, μόλις ανακοίνωσε σε σύσκεψη που είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αγαπάκης, ένας υπηρεσιακός εξέχοντας παράγοντας με τεράστια εμπειρία, ότι για τον νομό Λασιθίου σήμερα ολοκληρώθηκαν όλων των ειδών οι μελέτες, κάθε είδους μελέτες, για ένα τμήμα έργου ΟΑΚ, εκείνο μέχρι και την παχιά μου από το Καλό Χωριό. Και παρά τα αυτά, αυτό που διαπιστώσαμε μετά στις 28 Μάη, αφού κάναμε τηλεδιασκέψεις καταρχήν στην Αντιπεριφέρεια με την παρουσία και τον Αντιπεριφερειάρχη και πολλών παραγόντων, και Δημοτικό Συμβούλιο στη Σιτία και Δημοτικό Συμβούλιο στην Ιεράπετρα και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, οριστικοποιήσαμε ότι υπάρχει μια ανισομέρεια και μια ανισοκατανομή τουλάχιστον της σχετικής πρόθεσης της κυβέρνησης να εκτελέσει το έργο. Δηλαδή, από τον Άγιο Νικόλο και μετά δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Η αναφορά που γίνεται είναι ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια πρέπει να εξευρεθούν οι σχετικοί πόροι. Πάντως, κύριε Γουλιδάκη, από τις ανακοινώσεις που έγιναν και ακούγοντας τον κύριο Καραμαλή στο δελτίο μας, ήταν κάθετος ότι ο δρόμος θα φτάσει μέχρι τη Σιτία. Ναι, επιτρέψτε μου όμως, προφανώς είναι πρόθεση της κυβέρνησης και δεν έχω σκοπό να κάνω σε καμία περίπτωση αντιπολίτευση. Λέω όμως σαφώς ότι μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, είτε με συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε από χρήματα του Ταμείου Ανακάμψεως έχουν εξευρεθεί οι πόροι και γνωρίζουμε και χαιρόμαστε πολύ ότι το πρώτο έργο που θα ξεκινήσει να εκτελείται είναι εκείνο το Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Προφανώς όμως δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χάρτης ο δικός για τις υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις. Άρα, ως Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, προφανώς είμαι ικανοποιημένος μερικώς. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα να εξευρεθούν οι χρηματοδοτήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 800 περίπου εκατομμύρια για να κλείσουμε τρία ακόμα τμήματα για να ολοκληρώσουμε τη Σιτία. Δηλαδή, τα δύο τμήματα μετά το Καλό Χωριό μέχρι και την Παχιά Άμμο, που είναι κομβικά γεωγραφικό, το γεωγραφικό μέσο του νομού Λασιθίου, και το υπόλοιπο μέχρι τη Σιτία. Και θα ήθελα παρέα να δούμε ένα βίντεο για το πώς πάνω κάτω, σε ένα ποσοστό 70%, μπορεί να είναι ο νέος βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Με βάση λοιπόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρητικού αυτοκινητοδρόμου, φαίνεται ότι μοιάζει, όσο μπορεί να μοιάζει, αυτό μιλάμε κατά προσέγγιση, με την Ιόνια Οδό. Δηλαδή έχουν κοινά στοιχεία και κοινές δυσκολίες. Πάμε να δούμε πώς είναι σήμερα η Ιόνια Οδός, ένας εξαιρετικός δρόμος, με την ευχή ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε και την Κρητική Οδό.
Αυτή είναι η Ιόνια Οδός, ένας δρόμος που συνδέει μεγάλα αστικά κέντρα της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Καλογερή, για να σας αποδεσμεύσω. Ένα σημαντικό έργο για την περιφερειακή ενότητα των Χανίων είναι και η διασύνδεση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, του νέου αυτοκινητοδρόμου που θα φτιαχτεί, με το αεροδρόμιο της Σούδας. Το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, που είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός αεροπορικός κόμβος στην Κρήτη. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό, γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα έργο που, εφόσον τρέξει παράλληλα με τον κρητικό αυτοκινητόδρομο, θα απογειώσει αναπτυξιακά την περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Και όχι μόνο, και του Ρεθύμνου. Και του Ρεθύμνου, ακριβώς. Σωστά, κυρία Λιονί. Ναι, πράγματι, για τη Δυτική Κρήτη θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Δύσκολο έργο κι αυτό, γιατί επιχειρήσαμε σαν περιφέρεια κάποια στιγμή να το υλοποιήσουμε, να το μελετήσουμε. Για να το υλοποιήσουμε και δυστυχώς αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την συγκεκριμένη μελέτη η οποία μας προτάθηκε και δεν προχώρησε. Γι' αυτό λοιπόν δεχτήκαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη την πρόταση από το Υπουργείο Υποδομών να μελετήσουν το συγκεκριμένο δρόμο μαζί με τον ΒΟΑΚ ή παράλληλα με τον ΒΟΑΚ και με προδιαγραφές, μάλιστα, τις πνευμοπορίζει προδιαγραφές ΒΟΑΚ, δηλαδή με προδιαγραφές άξονα, γιατί η προηγούμενη μελέτη ήταν μια διατομή, κοινή διατομή των 11 μέτρα, χωρίς τη σίδα στη μέση, μια λωρίδα ανακατεύθυνση με μια αλέα. Επομένως, αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρουμε, το Υπουργείο μελετάει έναν άξονα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και νιου ζέρσε στη μέση, δηλαδή διαχωριστικό, που προστατεύει πάρα πολύ τους ερχόμενους από σοβαρά ατυχήματα. Το παρακολουθούμε, έχουμε μια ενημέρωση με το Υπουργείο, ξέρουμε ότι προχωράει, έχουν ήδη κατατεθεί κάποιες σκέψεις, έχουν αξιολογήσει και τις μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα εμείς για το συγκεκριμένο έργο,